ακούγεται για τα σχολεία που είναι πια ορατό το ενδεχόμενο και μάλιστα ακούγεται και από επίσημα χείλη. Δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι στο τραπέζι το κλείσιμο των δημοτικών σχολείων. Πιστεύετε ότι είναι το επόμενο βήμα? Δεν ξέρω αν είναι το επόμενο βήμα. Εγώ πριν να αποφασίσω αν είναι το επόμενο βήμα ή όχι, θα ήθελα μία τυχεοποιημένη μελέτη να πάρω αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλα τα παιδάκια της χώρας και να δω αν τα παιδάκια αυτά όντως νοσούν ή όχι. Υπήρξε μια μελέτη που δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί στο Science στις 6 του μηνός, η οποία μπορεί να ανατρέψει όλα μας τα δεδομένα και όλα αυτά που ξέρουμε. Είχαν αίμα από παιδάκια προ-κοροναϊού και από ενήλικες. Έγινε από ένα κέντρο της Αγγλίας αυτή η μελέτη. Και βρήκαν ότι τα παιδιά είχαν αντισώματα προς κορονοϊούς πολύ πιο συχνά από τους ενήλικες. Αυτό μας διευκολύνει πιθανόν, αν επιβεβαιωθεί, πρέπει να γίνουν και άλλες μελέτες, αυτό κάνουμε πάντα. 2-3 μελέτες, οι οποίες να είναι και καλύτερα αυτό που λέτε είναι σημαντικό, να μην είναι τυχαίο. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, γιατί διάβασα και εγώ μια μελέτη που λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαθέτουν αντισώματα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν πρόκειται ποτέ να προσβληθούν από τον κορονοϊό. Ναι, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ούτε ποιοι δεν είναι, το ξέρουμε, ούτε πώς είναι. Δεν χρειάζονται είναι μελέτες. Αν λοιπόν εμείς πάντα λέγαμε γιατί δεν νοσούν τόσο πολύ τα παιδιά και υπήρχαν οι απλοϊκές ερμηνείες γιατί δεν κινούνται τόσο πολύ τα μικρά παιδιά, πάνε με τους γονείς όπου θα πάνε, γιατί έχουν μικρότερο ύψος από το επίπεδο αναπνοής των ενηλίκων. Αυτό μπορεί να ήταν κάτι βοηθητικό. Μάλιστα. Αλλά τώρα μπορεί να αναστραφεί και να μην χρειάζεται να κλείσουμε τα σχολεία. Κατά γιατί αν το 50% είναι άνοσο, δεν έχει νόημα. Κατά την εκτίμησή σας, έχουμε τα κρούσματα να αυξάνονται. Βέβαια, λένε οι επιστήμονες ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα βλέπουμε ένα αυξητικό ρυθμό και μετά θα αρχίσει να πέφτει. Άκουσα χτες τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι επιστροφή στην μερική κανονικότητα θα έχουμε όταν φτάσουμε στα 400-500 κρούσματα την ημέρα. Είναι εύκολο μέσα σε λίγες μέρες από τα 3.300 να φτάσουμε στα 500? Εξαρτάται. Όταν μιλάμε για εκθετικές αλλαγές, όπως είχαμε εκθετική αλλαγή στην αύξηση, αν δει κανείς καμπύλες εκθετικών μειώσεων, μπορεί να είναι πολύ παρόμοιες. Μπορεί δηλαδή ραγδαία να πέσουν τα κρούσματα και να το καταφέρουμε σε 2 εβδομάδες. Όπως ραγδαία αυξήθηκαν. Όπως ραγδαία αυξήθηκαν. Αλλά είπε κάτι ο Γιώργος Γοριάς που ήταν σημαντικό. Ήδη η Θεσσαλονίκη συμπληρώνει 15 μέρες. Γιατί είναι μια εβδομάδα μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα στο lockdown. Και βλέπουμε ότι εδώ μας λένε ότι μετά από 15 μέρες σχεδόν στην υπόλοιπη Ελλάδα θα δούμε, θα έχουν πέσει. Στη Θεσσαλονίκη δεν πέσαν όμως. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει γιατί στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς είχαμε πιστέψει ότι δεν υπάρχουν κρούσματα επειδή δεν κάναμε τεστ και δεν ξέραμε ότι υπάρχουν κρούσματα. Τα τεστ. Και επομένως μπορεί να είναι πολύ περισσότερα και να είναι δύσκολο να πέσουν και η εφαρμογή των μέτρων να έχει αφήσει απ' έξω κοινότητες, ομάδες του πληθυσμού οι οποίες δεν τα εφαρμόζουν ή δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν. Εγώ τονίζω πάντα κάν το εύκολο. Αν έχουμε εκεί ομάδες που ζουν πολύ μαζί, που μπορεί να είναι μετανάστες, μπορεί να είναι Ρωμά, μπορεί να είναι πολύ χαμηλά επίπεδα κοινωνικο-οικονομικά, αυτούς δεν μπορούμε να τους βάλουμε να τηρούν αποστάσεις. Μείωση των κρουσμάτων δεν βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον που μετρά σχεδόν 15 μέρες. Σταθεροποίηση όμως βλέπετε, κύριε Ελληνού. Σταθεροποίηση, το θέμα είναι η μείωση βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρουμε. Γιατί αν σταθεροποιηθούν στα 700-800... Δεν υπάρχει τυχαίο δείγμα της Θεσσαλονίκης, των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, στο οποίο να ξέρουμε ότι σε αυτό το τυχαίο δείγμα είναι τόσο της εκατότητα θετικά. Μα πιστεύω ότι και η σταθεροποίηση... Γίνονται από αυτούς που φοβούνται. Μάλιστα. Και φοβούνται και γιατί είτε εκτέθηκαν είτε έχουν κάποιο άλλο λόγο. Βέβαια, στόχος μας νομίζω ότι... σωστά το θέτεις, Χρυσά μου, αλλά στόχος μας πρέπει να είναι όχι σταθεροποίηση, η μείωση. Γιατί αν σταθεροποιηθούν στα 800 τόσο και στα 700 τόσο, το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα. Αν σταθεροποιηθούν και έχουμε μέτρα,
ώστε αυτοί που δυνητικά είναι φορείς και μεταδίδουν, τότε θα μειωθούν. Αλλά πρέπει να έχουμε μέτρα αυτοί οι άνθρωποι να μην έρχονται σε επαφή με τους υπόλοιπους. Και επειδή αρκεί δεν να ξέρουμε ποιοι είναι. Αρκεί να ξέρουμε ποιοι είναι. Ακριβώς. Γι' αυτό χρειάζονται οι ασυμπτωματικοί. Τα πολλά τεστ. Τα τεστ. Τα τεστ που καθυστερήσαν. Είναι γεγονός ότι τα τεστ καθυστερήσαν. Και είναι ακόμα, τα πληρώνουμε από την τσέπη της οικογένειας. Δεν... Έχετε δίκιο, γιατί ξέρετε κάτι, 5 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη είχαμε, Γιώργη, 5 κρούσματα, θυμάσαι? Ναι, δεν είχαμε, μπράβο, Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Αλλά δεν είχαμε τεστ. Δεν είχαμε τεστ. Μόλις άρχισαν να γίνονται τα τεστ, άρχισαν να γίνονται 100, 200, 300, 400, 500 και πάει λέγοντας. Κυρία Λινού, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας Εγώ ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ. Τώρα, υπουργός δεν θα γίνεται. Υπουργός δεν θα γίνεται. Δεν εξαρτάται από μένα αυτό. Σημασία έχει να μπορώ να βοηθήσω και να εφαρμόσω αυτό που κάνω όλη μου τη ζωή. Και τώρα εκεί είμαι χρήσιμη. Τα αφήνετε. Άρα λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Απλά σας ευχαριστούμε, κυρία Λινού, και όχι κυρία Υπουργέ. Καλημέρα σας, κυρία.